Παράμενε γνωστός και από πολλούς αιώνες. Έγινε γνωστός από την κυρία έμπρεση της εικόνας του τον 14ο αιώνα μετά Χριστόν στη Ρώμη. Όταν έφεραν παλιά σπίτια στο νότιο μέρος του παλαιού τύπους, εκεί βρέθηκε αρχαίος ναός με πολλές κατεσταμένες εικόνες και μεταξύ αυτών και καλά διατηρημένη εικόνα, επί της οποίας ο τότε Μητροπολίτης της Ρόδου Νίλου ο δεύτερος, διασπορινός το 1355, διάβασε το όνομα του Αγίου, ο Άγιος Φανών. Στην εικόνα ο Άγιος παριστανόταν σαν νεαρός στρατιώτης, κρατώντας το δεξιό του χέρι σταυρό, πάνω στον οποίο υπήρχε ένα πάδο αναμένη, γύρω δε από την εικόνα του τα 12 μαρτύρια. Σε αυτά ο μάρτης παρουσιαζόταν να στέκεται ανάμεσα σε στρατιώτες και να δικάζεται από τον ηγεμόνα, να πλήττεται από αυτούς με πέτρες στο στόμα και την κεφαλή, να μαστιγώνεται πάλι από αυτούς απλωμένος κατά γης, να κάθεται γυμνός και να ξέρεται το σώμα του σε σιδερένια νύχια, να είναι κτισμένος στην φυλακή, να βασανίζεται μπροστά στο βήμα του ηγεμόνα, να καίεται στα μέλη του σώματός του με αναμένες λαμπάδες, να είναι δεμένος με μάγκανο και να βασανίζεται, να βρίσκεται ανάμεσα σε θηλία βλαβής, να είναι εξαπλωμένος κατά γης και να πιέζει το σώμα από ένα μεγάλο λίθο, να είναι μέσα σε υδρολατρικό ναό βαστάζοντας τις παλάμες του αναμένα κάρβουνα και ο διάβολος να δραπετεύει στον αέρα με θρήνους, να στέκεται μέσα σε ένα καμπίνι φωτιάς έχοντας υψωμένα τα χέρια σε σχήμα δεήσεως. Τον αρχαίον αυτόν που βρέθηκε η εικόνα νοικοδόμησε ύστερα πολλές προσπάθειες ο Νίλος και να τον αφιέρωσε στο όνομα του Αγίου Φανουρίου που όπως φαίνεται συνέταξε εκ την ακολουθία του. Ένα από τα πολλά θαύματα του Αγίου Φανουρίου είναι το εξορυμένο στη συνέχεια. Τα χρόνια εκείνα εξουσίαζαν την Κρήτη ενετή, οι οποίοι δεν επέτρεπαν την παρουσία Ορθοδόξου Αρχιερέως και Μεγαλόνισσος. Τέσσερις άνδρες για να λάβουν τη χειροτονία ταξίδευσαν από την Κρήτη στην Κορώνη της Πελοποννήσου και κατά την επιστροφή εχμαλωτίστηκαν από τους Αγαλλητούς, οι οποίοι φώνευσαν τον έναν και τους άλλους τρεις μετέφεραν στα παλάτια της Μηνύτου. Όταν ο πνευματικός του πατήρ ονόματι Ιωνάς πληροφορήθηκε το γεγονός, ταξίδευσε μέχρι τη Ρόδο και εκεί διαπραγματεύτηκε την απελευθέρωσή του με τον άρχοντα Γεώργιο Πετρανή, ο οποίος είχε εμπορικές σχέσεις με τους Τούρκους των Παρατίων. Λόγω νόμων πολεμικών να ταραχώνουν την περιοχή προσπάθεια να απαιθούν ελεύθεροι έγινε δυσκυρέστεροι. Ο Ιωνάς κατά την επισκεπτική συνήθεια επισκέφθηκε το μακάριο Νίλο και εκείνος που έκανε λόγο για τον Άγιο Φανούριο και τα θαύματά του, προτρέποντας τον επικαλεστή την αντίληψη και τη βοήθειά του για το πρόβλημα που τον απασχολούσε. Πράγματι ο πνευματικός έπραξε όπως το προέδρεψε ο Μητροπολίτης και μετά μερικές μέρες έφτασε μήνυμά του στα παλάτια ότι οι εξελίξεις ήταν θετικές. Οι εχμάλωτοι ιερείς με τον θαυμαστό τρόπο αναφέρθηκαν ελεύθεροι και ο πνευματικός τους πατήρ Ιωνάς από ευγνωμοσύνη προς τον μεγαλομάρτυρα Άγιο Φανούριο επεστρέφοντας μεταφέρε στην Κρήτη αντίγραφα της εικόνας του και τελούσε έκτοτε πανηγυρικά τη μνήμη του. Η αγάπη και η τιμή με την οποία περιβάλλεται ο Άγιος Φανούριος έγινε αφορμή να δημιουργηθούν διάφορες ωραίες και βλαβείς παραδόσεις στο λαό μας, ανάμεσα στις οποίες είναι το αρχιστικό έθιμο της πίτας του Αγίου Φανουρίου ή της Φανουρόπιτας που γίνεται την παραμονή της εορτής του. Η πίτα αυτή είναι συνήθως μικρή και στρογγυλή, σαν μικρόν άρτων, μοιράζεται στους πιστούς και γίνεται άλλοτε για να φανερώσει κάποιο χαμένο αντικείμενο ή κάποια χαμένη υπόθεση ή ακόμα να φανερώσει την υγεία σε κάποιον ασθενή. Ο Άγιος Φανούριος να πρεσβεύει στο Θεό για όλους τους ανθρώπους.